Ως κίνηση απελπισίας χαρακτηρίζουν οι εστιατόρες της Λάρισας την απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας τους να προχωρήσουν σε στάση πληρωμών προς το δημόσιο, απαιτώντας την άρση της κυβερνητικής απόφασης για την μετάταξη των επιχειρήσεων εστίασης στο ΦΠΑ 23%. Όπως υπογραμμίζει σε δηλώσεις του γραμματέας του Συλλόγου Εστιατόρων Πιστοπολών Λάρισας, κ. Γιάννης Χριστίδης, η αύξηση αυτή όχι μόνο δεν θα αυξήσει τα έσοδά τους, αλλά θα μειώσει περαιτέρω την πελατεία τους, με αποτέλεσμα πολλά καταστήματα να κλείσουν. Αυτό το πιστόλι στον κρόταφο και η απόφαση ανάγκη και μας αναγκάζουν και η Τρόικα. Για μένα είναι φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες. 23% στο φαγητό είναι υπερβολικό. 23% στα ακαθάριστα είναι υπερβολικό το ποσό. Δηλαδή αυτό που δεν κάνουμε εμείς τα τελευταία τρία χρόνια, δεν πειράζει κανένα στον κατάλογό μας από πλευράς ανατίμησης. Να μας αναγκάσει τώρα να το κάνουμε είναι πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ βαρύ. Το είμαστε μαζί σας, αλλά σας συμπονούμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Δεν νομίζω ότι είναι πιστευτό. Ο κύριος Χριστίδης ξεκαθάρισε πως οι επόμενοι μήνες που έρχονται θα είναι ακόμη δυσκολότεροι, ζητώντας από την κυβέρνηση να ρίξει το βάρος στην πραγματική οικονομία, στηρίζοντας τις μικρές επιχειρήσεις.